φορούν το κράνος, τις μπότες τους και τις ειδικές προστατευτικές στολές. Ανεβαίνουν στις μηχανές τους και ξεκινούν τις εξερευνήσεις στα μαγικά μονοπάτια πάνω από τα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα το εντούρο είναι γυναικεία υπόθεση. Γυναίκες όλων των ηλικιών ανεβαίνουν σε αγωνιστικές μηχανές και οργώνουν όλα τα γύρω βουνά. Η Μαρία ασχολείται με τα οικονομικά. Όταν κλείνει τα λογιστικά βιβλία, κάνει αποδράσεις στη φύση με τη μοτοσυκλέτα της. Πλήρως γυναικείο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα. Μας αρέσει, όλα είναι πιθανά. Τα Καλάβρητα θεωρούνται η μέκα των εντούρο μηχανών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο συνδυάζουν τον τουρισμό με μαθήματα του σπορ, που μέχρι πρότινος θεωρείται αντρικό. Εδώ στα Καλάβρητα σπάσαμε το ταμπού με τις γυναίκες. Έχουμε ήδη 7 γυναίκες οι οποίες κάνουν εντούρο αυτή τη στιγμή. Το αγαπάνε, τους αρέσει. Βλέπω πολύ σύνεση στις γυναίκες. Όπως λέει ο εκπαιδευτής, οι γυναίκες είναι οι καλύτερες μαθήτριες. Μάλιστα, κάνει μαθήματα και στην ίδια του την κόρη. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, αλλά μετά το συνήθισε. Καλός δάσκαλος ο μπαμπά. Ναι. Η Βίκη και η Κωνσταντίνα διατηρούν καφετέρια στα Καλάβρητα. Η βόλτα με τη μηχανή τους δίνει απίστευτη αίσθηση ελευθερίας και προτρέπουν και άλλες γυναίκες να το δοκιμάσουν. Είναι τρομερά, νιώθεις ελευθερία, ξεφεύγει το μυαλό σου και είναι ό,τι καλύτερο. Έλεγε σε κάποια γυναίκα και να το δοκιμάσει. Να το τολμήσει χθες. Οπωσδήποτε. Το συγκεκριμένο άθλημα είναι απαιτητικό και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση. Οι αθλήτριες συχνά συνδυάζουν τη βόλτα στο βουνό με πικνίκ με παραδοσιακά προϊόντα. Και πόσο καιρό έχεις ξεκινήσει? 2 χρόνια, 2,5. Α, εσύ είσαι προχωρημένη δηλαδή. Εντάξει, όσο μπορούμε. Τι θα έλεγε σε κάποια γυναίκα για να το δοκιμάσει? Με τα χείλια να το δοκιμάσει, να το κάνει. Είναι τέλειο, είναι φοβερό.